Απονεμήθηκαν το Σάββατο 18 Ιανουαρίου τα βραβεία που απονέμει το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών, τα περίφημα SAG Awards. Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο οδηγός διαπλοκής του David O'Russell. Η ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, το οποίο παρέλαβε εκ μέρους όλων ο Bradley Cooper. Σε ευχαριστώ, David O'Russell. Αυτό είναι για σένα. Ο οδηγός διαπλοκής είναι επικεφαλής της κούρσας για τα φετινά Όσκαρ, καθώς είναι υποψήφιος σε 10 κατηγορίες. Διεκδικεί και τα 4 Όσκαρ ερμηνείας, αλλά και καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας κέρδισε ο Μάθιου Μακόναχη, ενώ το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου πήγε στο συμπρωταγωνιστή του στην ταινία Τζάρετ Λέτο, αποδεικνύοντας ότι το Dallas Buyers Club προβάλλει ως φαβορί στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η Κέιτ Μπλάνσετ πήρε ένα ακόμη βραβείο για την ερμηνεία της στη θλιμμένη Τζάσμιν του Γούντι Άλεν. Η Λουπίτα Νιόγκο κέρδισε το βραβείο δεύτερης γυναικείας ερμηνείας για το ρόλο της στο 12 χρόνια σκλάβος. Τηλεφώνησα στον πατέρα μου, ήταν ο πρώτος στον οποίο μίλησα όταν πήρα το ρόλο. Του είπα, ξέρεις τον Brad Pitt, θα παίξω μαζί του σε μια ταινία. Και αυτός απάντησε, δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά χαίρομαι που πήρες τη δουλειά. Και εγώ το ίδιο, σας ευχαριστώ. Η Νιόγκο είναι επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία και στα Όσκαρ. Το 12 χρόνια σκλάβος είναι υποψήφιο σε 9 κατηγορίες στα φετινά Όσκαρ. Τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών αποτελούν ένα καλό βαρόμετρο για το τι θα γίνει στη μεγάλη βραδιά του Αμερικανικού Κινηματογράφου στις 2 Μαρτίου.